σύντομα για το αίτημα της, για την κυβέρνηση σε σχέση με το υπόμνημα που θα πρέπει να καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε μια διαφαινόμενη συμφωνία εδώ σε ένα Eurogroup που είναι ακόμη σε εξέλιξη. Γνωρίζουμε ότι η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των εταίρων θα προβλέπει τετράμινη και όχι εξάμινη παράταση της σύμβασης, έως το τέλος Ιουνίου δηλαδή και όχι έως το τέλος Αυγούστου. Πληροφορίες λένε ότι δεν θα ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση, αλλά θα υπάρχει μια ευελιξία από τους εταίρους για τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να υλοποιήσει η Ελλάδα. Δεν θα περιλαμβάνονται νέα μέτρα λιτότητας, ωστόσο η Ελλάδα θα πρέπει τη Δευτέρα να καταθέσει ένα υπόμνημα γραπτό, όπου εκεί θα καταγράφονται κοστολογημένες οι μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να προωθήσει η ελληνική πλευρά, όπως για παράδειγμα θα πρέπει να εξειδικεύονται η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο. Να επαναλάβω όμως ότι όλα αυτά είναι υποδιαμόρφωση σε ένα Eurogroup το οποίο είναι σε εξέλιξη και αναμένουμε και εμείς περισσότερες πληροφορίες. Θα έχουμε σίγουρα πολύ περισσότερα και στη συνέντευξη τύπου που θα δώσουν ο Ντάισελμπλουμ και ο Μοσχοβισή με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Μαρία Σιώζου, να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε στο Γιώργο Παντελάκη για να δούμε πώς απαντάει η κυβέρνηση σε αυτό το αίτημα. Η αναμονή λοιπόν του επίσημου κειμένου και του κοινού ανακοινοθέντος που θα υπάρξει πιθανότατα αργότερα. Πρέπει να πούμε ότι η ελληνική πλευρά εδώ υπάρχει μια ικανοποίηση καταρχήν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θεωρούν ότι έχει περάσει ο βασικός σχεδιασμός που υπήρχε για αυτή την ενδιάμεση συμφωνία, προκειμένου αργότερα να υπάρξει το νέο συμβόλαιο με την πλευρά των εταίρων. Τι σημειώνουν κυβερνητικές πηγές? Ότι ζητήθηκε μια λίστα μεταρρυθμίσεων. Δεν θα πρόκειται όμως για μετά από την ελληνική πλευρά, η οποία και θα κατατεθεί. Δεν πρόκειται όμως για μεταρρυθμίσεις που αφορούν μνημονιακές απαιτήσεις, αλλά η λίστα που θα κατατεθεί είναι η λίστα των ελληνικών θέσεων που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της πάταξης της φοροδιαφυγής, της πάταξης της διαφθοράς, στην ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης, αλλά και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ενώ, όπως πληροφορούμαστε, για φέτος δεν προβλέπεται συγκεκριμένη αναφορά για ύψος πρωτογενούς πλεονάσματος. Θα υπάρξει αναφορά ανάλογα με την πορεία των εσόδων. Μάλιστα. Γιώργο Παντελάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στις 9 το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων, για την ενημέρωσή σας.